Η φάση λοιπόν βλέπω ναρκισιστές παντού. Δεν θα βάλω νούμερα στις φάσεις πια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, γιατί ο καθένας τα βιώνει σε διαφορετική σειρά. Λοιπόν, όταν αρχίζουμε και διαβάζουμε για τις τακτικές αυτές, εννοείται, και το έχω ξαναπεί, τις τακτικές που χρησιμοποιεί ο ναρκισσιστής, όχι όλες, αλλά κάποιες από αυτές, λίγο πολύ όλοι τις χρησιμοποιούμε. Είτε γιατί είχαμε γονιό ναρκισσιστή, ο οποίος μας έμαθε ότι έτσι είναι τα πράγματα, έτσι έχουν τα πράγματα, έτσι. Μας έμαθε ότι έτσι επικοινωνούμε. Είτε γιατί υιοθετήσαμε εμείς τον τρόπο αυτό να είναι, χωρίς να μας διορθώσει κανένας ή να χρειαστεί να τον αλλάξουμε. Έρχεται πάντα η κατάλληλη στιγμή που σε κάνει και σκέφτεσαι και λες, όχι, η συμπεριφορά μου έχει αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θέλω. Η συμπεριφορά μου κάνει κακό στον άλλον απέναντί μου. Και τότε τις αλλάζουμε. Αλλά μέχρι ένα σημείο νομίζουμε ότι έτσι είναι το φυσιολογικό. Όπως έχω πει, gaslighting, και ποιος δεν χρησιμοποιεί gaslighting. Προβολή, και ποιος δεν κάνει προβολή. Παθητική επιθετικότητα, και αυτό ένα πολύ συχνό, το βλέπουμε σε πολύ κόσμο. Ηρωνία, δεν είναι και αυτό. Ναρκιστικός τρόπος επικοινωνίας. Είναι πάρα πολλά, τέλος πάντων. Και το θέμα είναι ότι όταν αρχίζουμε και μαθαίνουμε για όλες αυτές τις τακτικές, αρχίζουμε και παρατηρούμε τον κόσμο γύρω μας με άλλο μάτι. Όταν ξέρουμε κιόλας τα αποτελέσματα, τα αρνητικά αποτελέσματα που έχουν τέτοιες συμπεριφορές, αυτό μας κάνει ακόμα πιο πολύ να παρατηρούμε τον κόσμο γύρω μας. Να παρατηρούμε τους ανθρώπους που τους βλέπουμε ήσυχους και διστακτικούς και επικοινωνιακά κλεισμένους στον εαυτό τους, ας πούμε, και όταν τους δούμε με το γονιό τους, ας πούμε, κοιτάμε, ή τη γυναίκα με το σύζυγό της, κοιτάμε πώς της φέρεται ο σύζυγός. Παρατηρούμε πράγματα, τέλος πάντων, και αρχίζουμε και βλέπουμε ναρκισσιστές παντού. Ειλικρινά, είναι μια φάση όπου τους βλέπεις παντού, λες, δεν γίνεται, και αυτός, και αυτός, και αυτός, και αυτή, και εκείνη. Εκεί είναι που πρέπει λίγο να προσέχουμε και να ζυγίσουμε τα πράγματα. Εκεί είναι που πρέπει να κοιτάξουμε το κύριο χαρακτηριστικό του ναρκισσιστή, η έλλειψη ενσυναίσθησης. Εγώ έχω ανθρώπους γύρω μου που χρησιμοποιούν gaslight, έχουν ενσυναίσθηση όμως. Είναι αμυντικός μηχανισμός. Δεν το κάνουνε γιατί θέλουνε να σε μπερδέψουνε, θέλουν να σε τρελάνουνε. Εκείνη την ώρα σκέφτονται μόνο πώς θα σώσουν το τομάρι τους. Κάτσε και τους εξηγήσεις πώς αισθάνεσαι εσύ όταν το κάνουν αυτό. Καταλαβαίνουν μια χαρά. Έχω δώσει παραδείγματα δικές μου συμπεριφορές, όπως παθητική επιθετικότητα. Το ήταν ένα πράγμα που είχα μάθει από την οικογένεια, το έκανα και δεν το καταλάβαινα το πόσο κακό, το πόσο πληγώνει τον άλλον. Το silent treatment που λέμε, σιωπηλή τιμωρία. Αυτός ήταν ο τρόπος μου. Όταν θύμωνα, έκλεινε τελείως σε ρολά, παντζούρια, όλα, δεν υπήρχε, δεν επικοινωνούσα, δεν σου μίλησα. Ζούσε στο ίδιο σπίτι με τον άντρα μου και πέρναγα δίπλα του σαν να μην υπάρχει. Έχω κάνει και ένα βίντεο γι' αυτό. Ο ίδιος ο άντρας μου έδωσε να καταλάβω πόσο τον πλήγωνε αυτό, πόσο κακό του έκανε. Μια μέρα που γύρισε και μου είπε, προτιμώ να με σκοτώσεις παρά να μου κάνεις αυτό το πράγμα. Να κάνεις σαν να μην υπάρχω. Αλλά μου το εξήγησε με τέτοιο τρόπο που μπήκα στη θέση του, μπήκα στα παπούτσια του και το ένιωσα από τη δικιά του πλευρά. Με πιάνει βέβαια το κλασικό να θυμώνεις με κάποιον και μην θες να του μιλήσεις γιατί θα του βγάλεις τα μάτια. Άμα του μιλήσεις, ας πούμε, θα πεις πράγματα που θα πονέσουνε. Άρα αποφεύγω. Αποφεύγω όμως.
Αλλά ναι, υπάρχει και αυτή η φάση όπου τους βλέπουμε παντού. Και όχι τίποτα άλλο. Εκείνη τη φάση νιώθουμε και μια χαρά που τους ανακαλύψαμε. Δηλαδή, ναι, μεν τους βλέπεις παντού, αλλά δεν καταλαβαίνεις ακόμα πόσο τρομερό είναι αυτό και πόσο κακό κάνεις και στον εαυτό σου. Γιατί άμα δηλαδή όντως ήταν παντού οι ναρκισιστές γύρω μας, θα ήταν ένας τρομακτικός κόσμος στον οποίο ζούμε. Υπάρχουν και καλοί άνθρωποι με ναρκιστικά χαρακτηριστικά, τα οποία όμως διορθώνονται. Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα, αλλά είναι αυτή η φάση όπου η χαρά μας και ο ενθουσιασμός μας είναι να τους και τους βλέπουμε παντού. Και δίνουμε και την εντύπωση, να, εκεί είναι άλλο ένα, μια παγίδα, ότι δίνουμε την εντύπωση ότι φιλτράρουμε τους πάντες μέσα από τον ναρκιστικό φίλτρο. Εμένα μου το είπε η ψυχολόγος μου αυτό, βέβαια δεν συμφωνήσα, άμα μου το έλεγε πριν 2 χρόνια θα συμφωνούσα. Τώρα στη φάση που είμαι όμως και ξέρω να διαχωρίζω τι είναι το ναρκιστικό χαρακτηριστικό από όντως ναρκιστική διαταραχή, παθολογική ναρκιστική διαταραχή, ξέρω να κάνω τη διαφορά, δεν σημαίνει ότι τους περνάω όλους από τον ναρκιστικό φίλτρο. Το να χρησιμοποιούμε, πάλι μπορούν να μας παρεξηγήσουν γιατί χρησιμοποιούμε ορολογίες, οι οποίες βοηθάνε στο να εξηγήσουμε καλύτερα την συμπεριφορά, έτσι. Το silent treatment, δηλαδή τι λέγαμε το silent, τραβάει μούτρα, κρατάει μούτρα. Silent treatment είναι. Πολύ πιο εύκολο τώρα. Κρατάει μούτρα, δεν μας λέει και πολλά. Κρατάει μούτρα, ο καθένας μπορεί να κρατήσει μούτρα, να μην πηγιά σε κάποιον γιατί έχει τα νεύρα του σήμερα. Και κρατάει μούτρα επειδή χθες του έκανε κάτι, ας πούμε, ή τον άκουσε να λέει κάτι. Μεθαύριο θα πούμε ένα γεια. Και χρησιμοποιώντας αυτές τις ορολογίες, οι οποίες εμφανιστήκανε αφού ξεκίνησε η ενημέρωση για την ναρκιστική διαταραχή, δεν υπήρχαν πιο πριν. Πριν δεν έλεγες κάνει gaslight, έλεγες πάει να με βγάλει τρελή, έλεγες αλλάζει τις ιστορίες, αλλάζει τα πράγματα. Πριν δεν έλεγες προβολή ή προβάλλει, έλεγες με κατηγορεί για όλα αυτά που κάνει. Είχαμε, τώρα υπάρχουν λέξεις οι οποίες περιγράφουν ακριβώς όλη τη συμπεριφορά, έτσι, την κάθε συμπεριφορά που χρησιμοποιεί ένας ναρκισιστής. Άρα όταν αρχίζεις εσύ, τώρα που δεν είναι ακόμα γνωστός σε όλους και χρησιμοποιείς αυτές τις ορολογίες, σου λέει εμάν τους βλέπεις όλους για ναρκισιστές, τους περνάς όλους από τον ναρκιστικό φίλτρο. Δεν είναι έτσι. Είναι απλώς ότι δεν είναι γνωστές οι ορολογίες σε όλον τον κόσμο, δεν τις χρησιμοποιούν καθημερινά. Εμείς επειδή ασχολιόμαστε με το θέμα και όλα αυτά, τις χρησιμοποιούμε πολύ πιο εύκολα, δεν χρειάζεται μεταξύ μας να εξηγήσουμε τι είναι. Πρώτα απ' όλα δεν μπορείς να βγεις και σε κάποιον και να πεις «Η μάνα μου κάνει gaslight συνέχεια». Σου πει «Τι είναι αυτό, δεν καταλαβαίνω, τι εννοείς». Άρα είναι καλό να είμαστε πιο διακριτικοί, πού μιλάμε, σε ποιον τα λέμε, σε ποιον μιλάμε σαν να είμαστε παντογνώστης. Παντογνώστης του ναρκισισμού, ας πούμε. Λίγο πολύ όλοι έχουν μια ιδέα πια, τώρα πια, αλλά ακόμα δεν γνωρίζουν όλοι τα πάντα. Περιμένουμε. Άμα μας ρωτήσουν, να εξηγήσουμε. Αλλά έτσι πάω και κάνω κήρυγμα και λέω και ράνω, είναι, μας βρίσκει, μας βάζει σε μπελάδες. Μας βάζει σε μπελάδες. Παρεξηγούμεθα. Το άλλο είναι ότι δεν βοηθάει κιόλας να απομονωνόμαστε από τον κόσμο όλων, πιστεύοντας ότι βρίσκονται παντού. Δεν είναι τόσοι πολλοί με βαριάς μορφής ναρκισιστική διαταραχή. Το ξαναλέω. Είμαστε πολλοί με χαρακτηριστικά ναρκισιστικής διαταραχής. Δεν σημαίνει ότι είμαστε, ότι έχουμε την διαταραχή. Μετά μην ξεχνάτε ότι υπάρχει φάσμα στη διαταραχή αυτή. Δηλαδή,
λίγο πολύ, όλοι σε έναν βαθμό, είμαστε ναρκισιστές. Απλώς φεύγουμε όλοι, λίγο πολύ όλοι, έχουμε ξεφύγει από το υγιές ναρκισισμό. Και εκεί αρχίζει το σκαλοπατάκι προς το χειρότερο και πεθάνει ένα βαθμό που δεν διορθώνεται και τελείωσε.